Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο νησί, σε ένα πανέμορφο και ιδιαίτερο νησί, την Κέα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον έπαρχο Κέας, τον κύριο Γιάννη Ευαγγέλου. Κύριε Ευαγγέλου, καλό πρωινό. Επίσης, κύριε Μαγού, χαίρετε. Εκεί λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι πρόσφατα στην ΚΕΑ είχαν ξεκινήσει κάποιες κατασκευές δικτύων αποχέτευση, για παράδειγμα. Επίσης είχε εγκριθεί χρηματοδότηση έργου ίδρυυσης στην ΚΕΑ, στην περιοχή των Πισών. Είχαμε μια εξέλιξη σε κάποια έργα. Δεν ξέρω αν αυτά τώρα προχωρούν, ειδικά το θέμα της, το δικτύων αποχέτευσης, αν έχει προχωρήσει και ολοκληρωθεί. Δεν το γνωρίζω. Είναι πολύ νωρίς για να είναι πολύ νωρίς για ολοκλήρωση, γιατί είναι μεγάλο έργο. Είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά το υποέργο που αφορά δίκτυα αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας, και το δικό σας έχει να κάνει με 753.947 ευρώ, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα σε τι στάδιο βρίσκεται? Είναι ακόμα σε στάδιο διαδικασίας. Α, μάλιστα. Γιατί η περιφέρεια ανακοινώνει κάποια πράγματα λέγοντας ξεκινάνε οι εργασίες επειδή έχει γίνει μια έγκριση ή γιατί προχωρεί, ξέρω εγώ, η δημοπρασία, αλλά τελικά φαίνεται ότι σκαλώνουν τα έργα, έτσι. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρατε πριν, το έργο της αποχέτευσης. Ναι. Αυτό είναι σε γρήγορο ρυθμό. Πιστεύουμε ότι σίγουρα πριν το Πάσχα, δηλαδή αρχές Απριλίου, ελπίζουμε το αργότερο μέσα Απριλίου, να έχει τελειώσει αυτό το έργο. Μάλιστα. Βέβαια υπολείπεται ο βιολογικός, που είναι πολύ βαρύ έργο. Αυτό ακόμη είναι στη φάση της ολοκλήρωσης των τεχών δημοπράτησης. Μάλιστα. Βέβαια. Και αυτό πρέπει να σας εξηγήσω ότι οφείλεται σε όλη αυτή την ανομαλία που εισπράξαμε η τοπική αυτοδιοίκηση και εγώ όπως της αντίμαρχος Κέας πριν. Ναι, βέβαια. Από αυτό τον περίφημο νόμο 4412, ναι, ο οποίος ορίζει μελέτες, έργα, υπηρεσίες, προμήθειες, όλα αυτά, mm-hmm, του ιδρύτερου δημόσιου και ημών των τοπικών αρχών, mm-hmm, και βέβαια των δήμων και περιφέρειας, όπου εκεί πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ανεστάλησαν για τουλάχιστον 2 χρόνια. Ήταν τότε στην έργα, αλλαγή που έγινε καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν 8 Αυγούστου του 2016. Μπράβο, τον Αύγουστο, ναι. 8 Αυγούστου του 2016. Εμείς τότε είχαμε 4 μικρά έργα τα οποία τα είχαμε προκηρύξει σε 9 Αυγούστου. Τα τραβήξαμε πίσω και τώρα αυτή τη στιγμή υλοποιούνται. Άρχισαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών, ναι, και όλα αυτά, έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα για να μπούμε στη συνέχεια της κουβέντας. Ναι. Για τα τέφη δημοπράτησης καθυστερήσαμε, διότι δεν είχε ακόμη από το 44-12 ολοκληρώσει το πρότυπο, τα πρότυπα για τους διαγωνισμούς, τα οποία καθυστέρησαν πάρα πολύ. Μιλάτε τώρα για την ίδρυυση. Μιλάτε για την ίδρυυση. Μιλάω για την αποχέτευση. Α, για το βιολογικό. Ακόμα εκεί. Μάλιστα. Μιλάμε βέβαια για το βιολογικό που οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό έργο. Βέβαια. Από τη στιγμή που κάνει δίκτυο αποχέτευση, θα πρέπει οπωσδήποτε να το συνδέσει με βιολογικό. Ακριβώς. Βέβαια. Σε ό,τι αφορά την ίδρυυση Πισών. Που χρηματοδοτήθηκε πριν από 8 μήνες, 10 περίπου. Ναι, ναι. Εδώ τι πάθαμε. Βλέποντας ότι η περιφέρεια, έχοντας προβλήματα υποστελέχωσης και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με τους ρυθμούς που θέλαμε εμείς. Ναι. Και με τη δήλωση, αν θέλετε, του Περιφερειάρχη, ότι έχουμε φτάσει σε οριακές δυνατότητες να ικανοποιήσουμε όλα αυτά τα αιτήματα, πήγαμε στην Εγνατία, με την οποία Εγνατία είχαμε συνεργασία για το έργο του ΧΙΤΑ που κάναμε εδώ. Ναι, ναι. Και μας ταλαιπώρησε 10 μήνες η Εγνατία για να αναλάβει να κάνει την υποστήριξη που εμείς δεν έχουμε επάρκεια να κάνουμε σαν μικρός δήμος. Ναι. Τη μελέτη δηλαδή. Τώρα, τη μελέτη εννοείται. Τη μελέτη την είχαμε. Γιατί υποστήριξη τότε ζητούσατε? Για όλη την, για την προκήρυξη του έργου, για όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Τη μελέτη την είχαμε βέβαια. Ήταν εγκεκριμένη και θεωρημένη, είναι όλα εντάξει. Ήρθε μετά από 10 μήνες να μας πει ότι ήταν αδυνατή να μας καλύψει την υποστήριξη που θέλουμε εμείς σαν μικρός δήμος, και τώρα πλέον
το ανέλαβε η περιφέρεια και με τη δική μου τη μεσολάβηση και θα το κάνει η περιφέρεια με καθυστέρηση 8 μηνών. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θα καθυστερήσει αρκετά αυτό. Ναι. Να πάμε όμως, γιατί αναφερθήκατε και ότι είχε αναλάβει και το ζήτημα του Χιτά η Εγνατία τότε. Και νομίζω ότι έχουμε κάποιο θέμα με το Χιτά. Και επειδή όλες οι κυβερνήσεις και η παρούσα και οι προηγούμενοι κρούν τον κόδωνα ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε χώρους διαχείρισης απορριμμάτων όλοι όσοι δεν το έχουν πράξει, τι γίνεται εκεί? Ο ΧΙΤΑ ολοκληρώθηκε και έχει λειτουργήσει. Ωραία. Αλλά με τα χίλια ζόρια, γιατί? Διότι μαζί με το ΧΙΤΑ στην ίδια τη μελέτη είχε συμπεριληφθεί και ένα έργο δρόμου που οδεύει από το δίκτυο το επαρχιακό προς το Χιτά. Το συνοδό έργο, το συνοδό έργο που είναι απαραίτητο. Ναι. Υπάρχει βέβαια ένας δρόμος παλιός, μικρός, που δεν είναι αρκετός για να κυκλοφορήσουν απορριμματοφόρα. Αξανέγγιση που χρησιμοποιούμε τώρα. Το συνοδό έργο λοιπόν αυτού του δρόμου καθυστέρησε για κάποιους λόγους που μπορώ να σας πω στα γρήγορα. Ναι, στα γρήγορα. Επιτροπή η οποία θα πρέπει να εισηγηθεί, την τιμή μονάδας απαλωτρίωσης μας πήρε 2 χρόνια και τέλος πάντων έπρεπε να πάμε την εισήγηση αυτή στο εφετείο, το οποίο είναι αρμόδιο να την επικυρώσει ή να πει οτιδήποτε σαν δικαστήριο για την τιμή μονάδας απαλωτρίωσης. Οπότε ναι, από εκείνη τη στιγμή και μετά ο νόμος μας επιτρέπει να μπούμε στη διαδικασία της προκήρυξης του έργου. Μάλιστα. Και όλα αυτά που είναι για την ολοκλήρωσή του. Ναι. Το Μάρτιο λοιπόν του 2018, ναι, καταθέσαμε στο εφετείο το αίτημά μας και ακόμη δεν έχουμε πάρει την απόφασή του. Μάλιστα. Με 2 αναβολές. Ναι. Μία. Οι αναβολές από πού γίνονται? Από, με αιτήματα, γελία αιτήματα, αδικαιολόγητα αιτήματα. Γειτόνων. Των δικαιούχων, ναι, μέσω των δικηγόρων, ναι, τους, ναι, ναι, τα οποία γινόντουσαν έτσι απλώς για να μας καθυστερήσουν. Mm-hmm. Εμείς με μεγάλη αγωνία πηγαίναμε στα δικαστήρια και λέγαμε σας παρακαλούμε πολύ προχωρήστε, γιατί θα χάσουμε τη χρηματοδότηση. Ναι. Είναι έργο με σκουπίδια, έχουμε επανειλημμένα οδηγηθεί σε εσάς τους ίδιους τους δικαστές, γιατί κάνουμε παράνομες. Ως κατηγορούμενοι. Βεβαίως. Ναι. Σας παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας να τελειώσουμε το έργο. Mm-hmm. Φαίνεται, εγώ προσωπικά πήγα και στον ίδιο τον προϊστάμενο του εφετείου, ο οποίος με πολύ αυστηρό και βλοσιρό ύφος μου απάντησε μόνο κύριε πηγαίνετε στην δικηγόρο σας να κάνει ένα υπόμνημα. Μάλιστα. Και τώρα ακόμα, παρά το ότι εκδικάστηκε η υπόθεση πέρυσι τον Απρίλιο, ναι, περιμένουμε, συμμεσχόλητε τον Μάρτιο, ναι, περιμένουμε ακόμα την απόφαση να γραφτεί και να μας δώσουν... Να καθαρογραφτεί. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της προκήρυξης του έργου. Αυτό τώρα ειλικρινά έχει να κάνει με το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων? Έχει να κάνει γιατί αυτά τα ζητήματα είναι πιο εξειδικευμένα? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι αυτή δεν η καθυστέρηση. Δεν καμία δυσκολία. Και όταν οι κυβερνήσεις και πρόστιμα παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις... Χάνουμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ναι. Γιατί αυτό θα πενταχθεί όπου να είναι και θα χάσουμε το πρόγραμμα. Μέχρι πότε είναι, μέχρι το, είναι σε αυτό το πρόγραμμα που ολοκληρώνεται? Αυτό που τρέχει τώρα. Ναι. Αυτό που τρέχει τώρα. Ναι. Και πόση είναι η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο? Είναι ένα 250. Ένα 200. Τι μήκους θα είναι αυτός ο δρόμος? Είναι περίπου 9 χιλιόμετρα. Α, είναι αρκετά μεγάλος δρόμος. Απαραίτητος όμως. Και τώρα πώς εξυπηρετείται όλη αυτή η μεταφορά? Με διάφορες προσχώσεις που έχουμε κάνει σε σημεία δύσκολα, επικίνδυνα. Μάλιστα. Με μεγάλη δυσκολία των οδηγών και των απορριμμάτων. Θέλει δηλαδή και διαπλάτυνση, θέλετε να πείτε, αυτό το βεβαίως, οποίο υπάρχει. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ενώ το έργο το ίδιο του Χιτά είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένο, το παραλάβαμε, λειτουργεί σωστά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Όμως αυτό το πρόβλημα με τον δρόμο δεν το καταφέραμε και αυτό, σας διαβεβαιώ, οφείλεται κυρίως στα ελληνικά δικαστήρια. Ναι, ναι. Πόσο καιρό λειτουργεί τώρα ο ΧΙΤΑ? Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019.
Μάλιστα. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 19, που σημαίνει ότι δεν είναι πολύ ο καιρός. Ναι, δεν είναι πολύ ο καιρός λειτουργίας του. Παρόλα αυτά όμως βέβαια είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα εσείς εκφράζετε από ό,τι έχω καταλάβει η διεπιστολή σας, εντείνεται αυτό το ζήτημα, το υπογραμμίζετε. Απίθυνα μια επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι. Με κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ναι. Καθήλυνα αρμόδιο για τα θέματα αυτά, βέβαια. Και το εσωτερικό βέβαια, το οποίο θα σας πω, το εσωτερικό μας πίεζε πάντοτε, κλείστε τους χαρά, κλείστε τους χαρά, κλείστε τους χαρά. Ναι, βέβαια. Βεβαίως εμείς κάναμε τα πάντα και ευτυχήσαμε να κάνουμε ένα χιτά όπως έπρεπε να το κάνουμε. Ναι. Παρά τα αυτά δεν έχουμε ούτε υποστήριξη. Εγώ το πρόβλημα το είχα επανειλημμένα φέρει υπόψη και του Υπουργείου Εσωτερικών στο παρελθόν, όσο ήμουν δήμαρχος, και η καινούργια δήμαρχος τώρα το ίδιο κάνει, ναι. με τη δική μου τη βοήθεια. Ναι. Βάση τάση όμως δυστυχώς φαίνεται ότι αυτά τα σοβαρά και λεπτά θέματα δεν αντιμετωπίζονται από τους δημόσιους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, έπαρχε, διότι είναι, πώς να το πω, εκ των νου κάνευτο ότι πρέπει να προηγούνται τέτοιες υποθέσεις όταν η χώρα μας έχει πληρώσει αδρά τις καθυστερήσεις. Προβλέπεται από τον νόμο ότι έργα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά, ναι. όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να τους δίνουν προτεραιότητα. Και πόσο... Γιατί όχι και τα ελληνικά δικαστήρια. Ναι. Γιατί όχι ναι. και τα ελληνικά δικαστήρια. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, πάρα πολύ μεγάλη. Και εμένα, αλλά είναι μια αλήθεια δυστυχώς. Μάλιστα. Τώρα εσείς ευελπιστείτε στην ευαισθητοποίηση και του ίδιου του Υπουργού, έτσι. Αλλά ως γνωστόν, κύριε Βαγγέλου, έχει γίνει μεγάλη διαμάχη, αν θυμάστε και στο πρόσφατο παρελθόν, κατά πόσο μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης να παρεβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Εντάξει, θέλω να πω, μην ελπίζετε και πολλά κατά τη γνώμη μου. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές τους αποφάσεις. Ναι, σε γενικότερα. Όμως γενικότερα. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, ναι. βεβαίως και ο Υπουργός έχει ναι, να κάνει. Ναι, βεβαίως. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Μπορεί να υπογραμμίσει το επίγον του θέματος. Δεν μπορεί ένας δικαστής για κάποιο λόγο, ναι. αν έχει πρόβλημα, αν έχει... Εγώ έχω ενημέρωση, δεν είναι όμως επειδή είναι άτυπη ενημέρωση. Ναι. για το λόγο που καθυστερεί, είναι απόλυτα αδικαιολόγητος, αλλά δεν μπορώ να το πω επίσημα, να το αναφέρω ούτε καν στον αέρα, ναι. γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έχω ενημερωθεί εγώ προσωπικά. Είναι απαράδεκτα οι λόγοι για τους οποίους έχει Έχει να κάνει με την αρμόδια. Με προσωπικούς λόγους που δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί σέβομαι και την καθενός τα προσωπικά. Μάλιστα. Προσωπικούς λόγους εννοείται των λειτουργών της δικαιοσύνης. Ναι, των συγκεκριμένων. Μάλιστα. Μάλιστα. Που έχουν δηλαδή, που έχουν στα χέρια τους την υπόθεση. Το φάκελο, ναι. Ναι, ναι μάλιστα. Ναι. Αυτό πράγματι είναι ένα θέμα και αν νομίζω υπάρχει ένα κόλλημα, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ανατεθεί σε έναν άλλο συνάδελφο, έτσι δεν Ακριβώς. είναι. Ακριβώς. Είναι περίεργο Ακριβώς. αυτό. Είναι περίεργο αν συμβαίνει. Όλα είναι όντως περίεργο. Ναι, ναι. Εγώ να ευχηθώ πραγματικά να προχωρήσει, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Δεν μπορεί τώρα να κινδυνεύουν και οι οδηγοί και να τρικλίζει εκεί το όχημα, γιατί καταλαβαίνω τώρα, εκεί πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο, όπως μου λέτε. Α, ακριβώς, βέβαια. Ναι, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνεται μεταφορά απορριμμάτων με γεμάτα τώρα τα οχήματα που ξέρουμε και τι βάρος έχουν και όλα αυτά, δεν γίνεται αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτή η ανάδειξη θα βοηθήσει ώστε να επιληθεί πιο γρήγορα. Αυτό και εγώ ήθελα να πω. Ήθελα να πω, κυρία Μαύρου, ότι ο λόγος για τον οποίο σας κοινοποίησα αυτή την επιστολή μόλις πριν από λίγο ναι. και έκανα αναφορά σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε, δεν είναι για να πάρουμε εμείς δημοσιότητα για τα προβλήματα που έχουμε. Το γνωρίζω. Να ζητήσουμε να γίνει δημοσιοποίηση στο πρόβλημα. Μήπως και κάπου, από κάπου αλλού που εμείς δεν έχουμε σκεφτεί, θα ζητώσει γίνει κάποια ενέργεια, κάποια ενεργοποίηση. Δεν μου λέτε, να πω και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ναι. κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα στην ΚΕΕ, επειδή έχουμε και αρκετό καιρό να συνομιλήσουμε, που θα θέλατε να μας το αναφέρετε, κάποιο άλλο έργο που είναι σε εξέλιξη και είναι στην αρμοδιότητά σας. Όχι,
όχι κάτι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που να γίνεται, εκτός από αυτό που σας ανέφερα πριν. Ενώ ακόμη και ως μελέτη, ακόμη και ως σχεδιασμός. Αυτό που ήθελα, αυτό που ήθελα να σας πω επιπροσθέτως είναι, και αυτό είναι και δική μου χαρά, ότι πριν από κάποιο καιρό, πριν από 2 μήνες περίπου, είχαμε την έγκριση και ένταξη στη χρηματοδότηση ενός γηπέδου που δεν έχει γήπεδο εδώ πια, ύψους 950.000. Είναι κάτι το οποίο εγώ σαν δήμαρχος το είχα... Γήπεδο κανονικό ολοκληρω... στις διαστάσεις ενώ του κανονικού γήπεδου. Κανονικού γήπεδου 11-11. Το οποίο είναι σε διαδικασία προετοιμασίας για να προχωρήσει... Για την... Από την περιφέρεια προέρχεται η χρηματοδότηση? Όχι. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Από το Φιλόδημο. Και... Ναι. Και με την έγκριση προηγουμένως βέβαια των... της προμελέτης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πολύ ωραία, γιατί πραγματικά εκπλήσωμαι ότι δεν έχει ένα γήπεδο ολόκληρο νησί ακόμη. Και μάλιστα έχει, έχει ένα επί 5, έχει ένα μπάσκετ το οποίο ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Ναι, αλλά δεν έχει ένα κανονικό γήπεδο. Δεν έχει ένα κανονικό γήπεδο 11-11. Μάλιστα, εύχομαι να προχωρήσει πραγματικά και αυτό και πάνω απ' όλα να προχωρήσει ο δρόμος που οδηγεί στο Χιτά, γιατί είναι αναγκαίος αυτό. Να είστε καλά, Επαρχέ. Ευχαριστώ πολύ και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ, χαίρετε.